Η όλη αυτή η διαδικασία κράτησε 5 με 10 λεπτά. Το οποίο νομίζω ότι μας φέρνει πολύ κοντά σε άλλα περιστατικά που είναι καταγεγραμμένα και στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ακριβώς, αυτό είναι και η ομοιότητα και με την υπόθεση φύση και με όπως του πάμε. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Ξεκινάμε. Μέσα σε 5-10 λεπτά πολύ έχουμε τελειώσει για να προλάβουμε να φύγουμε. Μην προλάβει να έρθει η αστυνομία. Υπάρχει μια οργανωμένη επίθεση. Ο χρόνος είναι τα βασικά στοιχεία των επιθέσεων χρυσαυγής. Ο Κώστας μου είπε ότι αυτοί είναι χρυσαυγίτες. Ότι αυτός τους είπε ότι είναι χρυσαυγίτες. Ο ίδιος ζωρίστηκε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει ότι ναι, ήταν μάλλον αυτό, τέτοιο κτλ. Και εδώ ο μάρτυρας μας λέει ότι ο ίδιος του το είπε, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ναι, ναι, και αυτό είναι φαίνεται και αλήθεια. Δηλαδή ο Ταρσιόπουλος έχει δει ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό, ήταν απέναντι. Απλώς εντάξει, άλλο στο Μοχάμεντ μπορούσε να το πει, τι είδε κλπ. Τώρα στην αστυνομία και στο δικαστήριο προφανώς φοβόταν, φάνηκε αυτό και το επισήμανε και η έδρα δηλαδή και οι εισαγγελέες ότι είναι ο μάρτυρας κάπως φοβισμένος. Όπως... Ο μάρτυρας δείχνει πια ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος, ποιοι άνθρωποι του λένε ποιοι ήταν εκείνο το βράδυ και πάει λέγοντας. Είναι καταπληκτικές φωτογραφίες που νομίζω κάποιες από αυτές είναι της Τατιάνας της Μπόλαρη από την Ευρωκίνηση και αξίζει να το αναφέρουμε. Η κατάθεσή του είναι στην πλάτη του Καρατζίνη, πήγαν στην Γαδά. Η γνώση είναι στο Καρατζίνη, α πούμε, κάτι Καρατζίνη. Mm-hmm. Του πάνε στην Γαδά, όπου γράφεται η κατάθεση, μιλάνε στου νομικού τι έγινε κλπ. Mm-hmm. Στην κατάθεση αυτή γράφεται ότι στην υπηρεσία μα σα επιβλήθηκε να γνώρισε κλπ. Και έχουν πιαστεί από αυτή τη φράση, που είναι μια πολύ τυπική φράση, το ξέρουν φυσικά οι συνάδελφοι που είναι πάρα πολύ έμπειροι τη περάσπιση. Mm-hmm. Μια τυπική φράση στην υπηρεσία μα κλπ. Στην υπηρεσία μα δεν σημαίνει ότι στη Γαδά, δεν λέει ότι στη Γαδά έγινε. Στην υπηρεσία μα, στην αστυνομική υπηρεσία γενικά, είναι μια τυπική φράση σε όλε τι καταθέσει. Από αυτό πάνε να πιαστούν τώρα να πούνε όχι, αφού στο Καρατσίνη του αναγνώρισε, γιατί λέει το χαρτί στην υπηρεσία μα που εννοεί την Γαδά κλπ. Κοιτάξτε, η αναγνώριση κατηγορουμένων από ένα μάρτυρα σε μια ποινική δίκη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Είναι από τα πιο βαριά αποδεικτικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν από την πλευρά της υπεράσπισης. Έβαλαν και τον Θανάση Καμπαγιάννη στη θέση να απαντήσει αντίστοιχα. Ο Ρουσόπουλος μίλησε σαφώς για έκτρωμα αναφορικά με την προδικασία. Ο Μιχαλόλιας μίλησε για ακυρότητα. Η Βελέτζα μίλησε για ψευδοκία, να κατηγορηθεί. Να κρατηθεί. Να κρατηθεί κιόλας. Γιατί αυτό είναι και είχε προβληθεί και στην υπόθεση Φύσα πάμπολες φορές. Για τον Άντι, τους φίλους του Φύσα, για τις φοιτήτριες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Υποβάλλεται καταχρηστικά κάθε φορά στο πλαίσιο εκφοβισμού των μαρτύρων. Για να... Και απορρίφθηκε φυσικά για αυτό το αίτημα. Περιέγραψε πού είναι ο καθένας στη στιγμή της επίθεσης, πού είναι ο καθένας από τους κατηγορούμενους. Λέει, ας πούμε, ότι ο Αγγλιογιάννης ήταν στη σκάλα της πόρτας. Mm. Ο Ευγενικός ήταν στην πόρτα του σπιτιού. Ο Μαριάς ήταν στην πόρτα και εκείνος. Μαριάς ή Μαρίας. Μαρίας. Γιατί αυτό είναι debate, όποτε φτιάχνουμε κάρτες. Όχι, Μαρία, το έχετε γράψει σωστά, Μαρία. Εντάξει, οκ. Okay. Στην πόρτα και εκείνος και ο Πανταζής είναι λίγο πιο κάτω. Ο Παπαδόπουλος είναι δίπλα στην πόρτα, στο παράθυρο ακριβώς. Είδα, λέει, και άλλα άτομα, αλλά δεν τους έχουν βρει, οποία έκπληξης. Θυμάστε, λέει, αν κρατούσαν στα χέρια τους αυτοί που δείχνετε κάτι, είχαν ξύλα και σίδερα. Αυτό μας δείχνει μια λεπτομερή εικόνα. Εντάξει, τους είδε, ανοίγει. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί στο δικαστήριο έχουμε και φωτογραφίες που mm-hmm. δείχνουμε. Ανοίγει το παράθυρο, η πόρτα είναι εδώ. Τους βλέπει εδώ σε απόσταση 2 μέτρων το πολύ. Mm-hmm. Και μας θυμίζουν την προηγούμενη υπόθεση, γιατί αρχίζουν και τίθονται κάποια ερωτήματα για την αστυνομία. Ο Παπαδάκης ρωτάει, πόση ώρα διήρκησε η κατάθεση, λέει περίπου μία ώρα. Και σε μία ώρα γράφτηκε, λέει, μόνο μία σελίδα. Γράφτηκε επίσης ότι μιλούσατε και την ελληνική γλώσσα και έγινε χωρίς διερμηνέα. Τη διαβάσατε. Και λέει, ο αστυνομικός μου τα διάβασε ελληνικά και έβαλα την υπογραφή μου. Τι έχουμε εδώ πέρα. Γενικά είπαμε, το είπε και ο Κώσοβο το πρωί, ότι η προανάκριση δεν έχει γίνει όπως θα έπρεπε εδώ πέρα. Mm-hmm. Διάλεξαν από 10 τουλάχιστον γείτονες, βγήκαν στον δρόμο, διάλεξαν έναν και mm-hmm. το συγκεκριμένο έναν που είδαμε πως φοβισμένος ήταν. Οι καταθέσεις του Σάδη ήταν στο νοσοκομείο στα όρθια, εδώ το Μοχάμεντ χωρίς διερμηνέα, του διαβάστηκε. Γενικά, και να το βάλω αυτό στο χρονικό πλαίσιο, μιλάμε για το 2012 πριν τις δεύτερες εκλογές. Βέβαια. Που η Χρυσή Αυγή ξαναμπαίνει στη Βουλή. Βέβαια. Αυτό είναι το πλαίσιο και γι' αυτό ο Κασουπαδάκης ανέφερε αυτά τα περιστατικά με την τουλάχιστον ελλιπή προανάκριση που έκανε η αστυνομία για την επίλυση της υπόθεσης. Ο Μοχάμεντ λέει ότι στην αστυνομία είπε ότι επρόκειτο για χρυσαυγίτες. Αλλά στην κατάθεση δεν υπάρχει. Δεν κάτι. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό πάλι είναι στο πλαίσιο αυτής της τότε εποχής. Ας κριθεί. Σε ερωτήσεις λοιπόν της Κουγιάτσου από την πολιτική αγωγή. Η οποία ρώτησε αν αυτά που άκουσε για τη δολοφονία του Φύσα έχει, και αυτά που έζησε ο ίδιος έχουν ομοιότητες και ποιες μπορεί να είναι. Ο Παπαδέλης
ξεχνώντας ότι η Γουγιάτσου παρίσταται για την εγκληματική οργάνωση, νομίζω, παρεμβαίνει για την υπεράσπιση, λέγοντας γιατί επιτρέπεται αυτή η ερώτηση, με την πρόεδρο να του το υπενθυμίζει, λέγοντας του να απαντηθεί η ερώτηση. Και λέει ότι έγινε με εμάς, ο Μοχάμεντ, έγινε και με το ΦΥΣΑ. Αυτό, δηλαδή, η αίσθηση του ανθρώπου είναι ότι αντίστοιχα λειτουργήσαν οι επιθέσεις, αντίστοιχα υπήρξαν οι βλάβες με τον αντίστοιχο τρόπο, με ένα τάγμα εφόδου που δημιουργήθηκαν στον Αμπουζή Δεμπάρα και θα είχαν και αυτοί αν δεν είχαν καταφέρει να κρατήσουν τις πόρτες κλειστές. Τάγμα εφόδου Νίκαιας τότε στο ΦΥΣΑ, τάγμα εφόδου περάματος εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά 5 αναγνωρίσεις από ένα μάρτυρα. Έχουμε δεύτερη αναγνώριση με τον ΣΑΑΔ, τον Αναστάσιο Πανταζή, που όπως θα φανεί και μετά στα έγγραφα, είναι ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Ναι. Οι αναγνωρίσεις επίσης και του Αγριογιάννη και του Μαρία, που θα φανεί και αυτό μετά στα έγγραφα, είναι μέλη στην τοπική οργάνωση του Περάματος. Αυτό θα δέσει, θα το δούμε και μετά στη συνέχεια, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά δένει πολύ, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία με τη σχέση Πανταζή, ο οποίος εμπλέκεται, είναι κατηγορούμενος και στην υπόθεση του ΠΑΜΕ, ο Πανταζής. Βεβαίως. Και θα προκύψουν από τα έγγραφα και τα κινητά κλπ. Τη σχέση του Πανταζή με τον Λαγό, που είναι ο Περιφερειάρχης και ένα από τα δεξιά χέρια του Μιχαλολιάκου, όπως ξέρουμε.